της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που είναι ισότιμων, είτε της Θεολογικής Σχολής, ένα από τα δύο τμήματα, με την επιμονή και την προτροπή μου, έστω και αν είχαν μεγαλώσει λίγο, να πάρουν το πτυχίο τους. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια, επί 4 χρόνια, υπηρετήσω ως διάκονος την Εκκλησία, πέρασε εγγεγραμμένος εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου ήταν δύσκολο να είσαι τακτικά, εφόσον οι υποχρεώσεις στη Μητρόπολη είναι πάρα πολύ ισχυρές και απαιτητικές. Και επέδειξες την υπακοή σου, και αν σε κάποια στιγμή υπήρξαν και δυσκολίες, αυτά είναι ανθρώπινα και απλά πράγματα που διορθώνονται πάντοτε όταν ανήκουμε όλοι εις τον Θεό. Χαιρόμεθα λοιπόν σήμερα όλοι όσοι είμαστε εδώ. Και άλλοι από τους αδελφούς μας κληρικούς ή τους φίλους σου που γνωρίζουν ότι χειροτονείσαι. Χαιρόμεθα και η χαρά είναι δυνατή και αναφέρετη. Είναι ακόμη χαρά και ευλογία ότι είναι εδώ μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά Λυθής Ερεντίνης, κύριος Ιωάννης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεοπόλεως κύριος Παντελεήμων και όλοι οι πατέρες ιερείς και διάκονοι που σήμερα επλήρωσαν το ιερό βήμα της Εκκλησίας μας με την ευκαιρία της χειροτονίας σου. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να σε κρατήσει ο Θεός πάντοτε με περιεχόμενο της ψυχής σου αυτό που είδες και δοκίμασες τούτα τα χρόνια, πλησίων της αναξιότητός μου, δηλαδή τον απόλυτο σεβασμό και την υπακοή στην Εκκλησία, την αρετήν της υπομονής για οποιασδήποτε δυσκολίες, τον αγώνα τον διαρκή αγώνα για να μην δώσεις αφορμήν και σκανδαλιστούν οι άνθρωποι εξαιτίας σου, και ακόμη τον αγώνα ιδιαίτερα μια συμμετοχή στα της Θείας Λατρείας, στη ζωή της Εκκλησίας, βιωματικής, που επηρεάζει όλη τη ζωή μας. Νομίζω λοιπόν ότι μαζί με όλα αυτά πήρες και τα έχεις διδαχθεί, και επειδή προσλαμβάνεις εύκολα αυτά που ακούς, αυτά που διαβάζεις και μελετάς, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γυναίστο, άξιος. Άξιος. Θα αποδώσουμε τώρα το οφήκιον του Αρχιμανδρίτου, επειδή εισέρχεται ήδη στην διακονία της Εκκλησίας, είναι πτυχιούχος θεολόγος, γνωρίζουμε την βιωτή του και συνήθως δίδουμε και αυτό το οφήκιον, που είναι ας πούμε μια έτσι αμοιβή για την παρέτηση του νέου ανθρώπου, του ανδρός, από τις χαρές τις κοσμικές, τις ανθρώπινες της ζωής, και την περιβολή και το κλείσιμο μέσα στα άμφια και στα ράσα και στα άλλα χαρακτηριστικά και στο επανοκαλύμαυκο, που ναι μεν για την ιεροσύνη είναι πάντοτε μεγάλη χαρά και ευφροσύνη να τα ζούμε αυτά τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είναι μεγάλη δόξα της Εκκλησίας για να αξιοποιεί τις ανθρώπινες ψυχές στην εκπλήρωση της επιθυμίας του Κυρίου να οικοδομούμεθα όλοι πνευματικά και να σωζόμεθα εν Χριστώ Ιησού. Η ταπεινότης ημών δια της χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος προγυρίζεται σε Αρχιμανδρίτην της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως
της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Βασιλεύ προαιώνια, ο ποιμήν ο καλός και αρχηγέτης της λογικής μάντρας, ο την ψυχήν θέμενος υπέρ των ιδίων προβάτων, ο υπόν ένθανος οι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εις το εμόν όνομα είμαι εκεί εν μέσω αυτών, αυτός και νυν επιφύτησον τη συνελεύση ταύτη, δια της χάριτος του Αγίου Σου Πνεύματος και τον παρόντα δούλο Σου Γαβριήλ προχειριστέντα εις Αρχιμανδρίτην, δόκιμον και εξαίρετον μέλος ανάδειξον της αδελφότητος. Κατεύθυνον αυτού τα σοδούς, φώτισον την διάνοια και των θείων Σου φόβων εμφύτευσον την καρδία αυτού, ώστε αμέμπτος και κατά το Αγιόν Σου θέλημα πολιτεύεστε, πιστώστε και εν αληθεία εξυπηρετήν τες χρύες της Ιεράς Μονής, παντής θένη τα συμφέροντα προθυμούμενος, την ψυχήν αυτού και το σώμα διατήρηστον εκ πάσης επηρείας και κληρονομία ποιήσον της Βασιλείας Σου, ότι Σύ ο Σωτήρ ημών και Σύ την δόξαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, Συν τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγείο και Αγαθό, και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως της θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Είναι δικός μου σταυρός που τον έχω από τα πρώτα μου χρόνια, τις χειροτονίες μου και χειροθεσίες μου ως πρεσβυτέρου και αρχιμανδρίτου.